winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Ο Αλτάμαρη έχει χώρο μπροστά του και έχει βάλει την μπάλα, είναι γρήγορος. Τρέχει ο Γιούστε να τον κλείσει, μπήκε στην περιοχή του Απόλλωνα. Έστειλε την μπάλα απέναντι ο Ντεβινσέτη, έβαλε το πόδι, ίσως να την ακούμπησε λίγο. Είναι η πρώτη φάση στον ντέρμπι αυτή. Με τον Αλτάμαρη να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή, ο Ντεβινσέτη δεν πρόλαβε από τον Αλτάμαρη. Ο Γένσεν θα βρει πάρα πολύ ωραία τον Εφρέμ. Κίνηση από τον Ντεβινσέτη, θα προτιμήσει τον Αλτάμαρη. Έβαλε και πάλι την μπάλα μπροστά. Ο Σάλαϊ τον έκλεισε και του έκανε φάουλ. Το βλέπουμε εδώ, δεν τον άφησε να προχωρήσει με την μπάλα μπροστά, τον σταμάτησε. Παπουλής με αντίπαλο τον Άλεφ. Μπήκε ο Παπουλής, προσπάθησε να μπει στην περιοχή, έπεσε κάτω, σηκώθηκε το Σιμεάκι. Εδώ ξαναβλέπουμε τον Άλεφ να πιέζει τον Παπουλή. Έτοιμος ο Αγκύρε για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Πάει κοντά του ο Πέδρο, θα προτιμήσει να στείλει την μπάλα εκεί που θα γίνει το σουτ. Κοντράρει μπάλα και πάει πάνω στον τερματοφύλακα Μπέλετς. Εδώ ξανά δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Τα χέρια είναι κοντά στο σώμα. Με τον Γένσεν τον Άλεφ να παίζει κάθετα με τον Εφρέμ, ο οποίος κατάφερε να σταματήσει την μπάλα. Πήγε να βρει τον Αλτάμαρη, ο οποίος κινήθηκε από αντικανονική θέση. Είναι ελάχιστα πιο μπροστά. Επιμένει με τον Σαρδινέρο να στέλνει απέναντι την παλιά κεφαλιά. Τον Ενσούε, 1-0 Απόλλων. Στο 13ο λεπτό ο Ενσούε σκοράρει κατά της τέος ομάδας του. Δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Δείτε τον Ενσούε στην καρδιά της άμυνας του Αποέλ να ανεβαίνει πιο ψηλά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Με τον Μερκίδη εκδίκησαν την μπάλα από την παλιά του Σαρδινέρο. Άψογη κεφαλιά. Πανηγυρίστηκε έξαλλα, όπως ήταν λογικό, το γκολ του Απόλλωνα. Εδώ γίνεται φάουλ από τον Σάλαϊ, ο οποίος θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα. Είχε νωρίτερα, υπενθυμίζω, δεχθεί τις συστάσεις από τον Πορτογάλο διαιτή. Ο πρώτος παίκτης που κυτρινίζεται στον ντέρμπι. Στέλνοντας με δύναμη την μπάλα στην περιοχή, σούτ από μακριά, έξω από τον Μιχαήλοβιτς. Στο 14ο λεπτό έρχομαι κοντά σου, Ανδρέα Οδυσσέως. Και τον Παπουλή να κερδίζει και να βγάζει τον Απόλλωνα σε επίθεση με προϋποθέσεις. Ο Πέδρο με τον Νικόλα τον Ιωάννου. Φάουλ υπέρ του Απόλλωνα. Με τον Πέδρο τελικά να στέλνει σέντρα. Και τον Σάλαϊ δίνει να κάνει την κεφαλιά. Ξηκωθεί το Σιμεάκι απέναντι. Έχω την εντύπωση ότι ο Σάλαϊ πρέπει να έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Ο Σάλαϊ όντως είναι πιο μπροστά. Και σωστά ο Πορτογάλος βοηθός. Βλέπετε το Σιμεάκι. Κίνηση από τον Εφρέμ, τον βλέπει, του έβγαλε μια έξοχη πάσα. Ευκαιρία μεγάλη για το Απόλλωνα. Εφρέμ πάει πλάγια ωστόσο. Τώρα θα γυρίσει την μπάλα για τον Ντεβινσέτη που έκανε την κεφαλιά. Ο Δημητρίου θα αποκρούσει περισσότερο την μπάλα. Από όσο θα έπρεπε, ήταν εκπληκτική η πάσα από τον Γένσεν με το αριστερό. Δείτε εδώ, βγαίνει πλάγια. Ουσιαστικά δεν μπορεί να γυρίσει προς την εστία και να κάνει το σουτ. Στέλνει τη σέντρα για τον Ντεβινσέτη. Εκτέλεσε ο Ντεβινσέτη. Έγινε η κεφαλιά από τον Σάβιτς. Μπάλα πέρασε έξω. Ο Απόλλων τώρα πάει να βγει μπροστά. Φάουλ από τον Σάβιτς και αμέσως βγαίνει η κίτρινη κάρτα. Πρώτη για ποδοσφαιριστή του Αποέλ. Εδώ ξανά το δυνατό φάουλ από τον Σάβιτς στον Σαρδινέρο. Πήγε να παίξει με τον Μουσαλτάμαρη και στη συνέχεια έκανε φάουλ. Βρήκε την μπάλα ο Γένσεν, βλέπετε, την μπάλα παίζει. Γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκε στη συνέχεια. Παίζει με τον Παπουλή, έκανε αμέσως κίνηση ο Ντένις, κέρδισε την μπάλα και επιχειρεί το σουτ, ο Μπέλετς σταθερά αποκρούει και κάνει το σουτ. Όμως ήταν στη σωστή θέση ο Μπέλετς. Με αντίπαλο τον Πέδρο θα στείλει την παλιά απέναντι ο Δημητρίου. Δίστασε ο Αλτάμαρη, θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Δείτε τη φάση με τον Νικόλα τον Ιωάννου να στέλνει την μπάλα απέναντι. Εφρέμ. Εδώ ασυνεννοησία μεταξύ των παικτών του Αποέλ. Ο ένας περιμένει τον άλλον. Πάει να μπει στην φάση ο Παπουλής και ο Μπέλετς αποφασιστικά στη συνέχεια. Και τον Εφρέμ να κάνει κίνηση στην περιοχή και τον Ντεβινσέτη να ακολουθεί. Ο Εφρέμ από κοντά σηκώθηκε το Σιμεάκι απέναντι. Εδώ ξανά. Τρέχει ο Αλτάμαρη για να δούμε. Θα προλάβει και θα βάλει την μπάλα μπροστά και θα μπει στην περιοχή του Απόλλωνα και θα την στείλει απέναντι εκεί που μόνο ο Γένσεν την κατεβάζει και κάνει το δυνατό σουτ. Δύο παίκτες του Απόλλωνα έπαιζαν στην μπάλα. Ο οποίος αποφεύγει τον αντίπαλο απέναντι και στέλνει την πάσα συστημένη για τον Γένσεν. Κατεβάζει αμέσως το σουτ. Θα δώσει στον Παπουλή, τρέχει ο Μερκής. Φάουλ επιθετικό έχει δοθεί στον Φώτη Παπουλή. Εδώ ξανά έσπρωξε τον Μερκή.
κινείται στον κενό χώρο και ζητά και θα υποδεχθεί τώρα την μπάλα. Γίνεται κίνηση απέναντι από τον Σαρδινέρο και από τον Παπουλίο. Ο Μπέλσο μπήκε στη μεγάλη περιοχή του Αποέλ. Τώρα έκανε το γύρισμα από κοντά παρολίγο αυτόν τον γκολ ο Σάβιτς. Και η προηγούμενη φάση με την προσπάθεια από τον Σάβιτς. Και ανέβηκε και πήρε το φάουλ από τον Σακέτη στο ξεκίνημα της φάσης. Έγινε. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με το φάουλ από τον Σακέτη. Και στη συνέχεια την πτώση του Γένσεν. Τέλεσε ο Ντεμισέτη. Έγινε η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Πέρα από μια κεφαλιά του Ιωάννου. Σε στατική φάση. Για να δούμε τώρα τον Αλτάμαρη αν θα προλάβει τον τερματοφύλακα. Τον προλαβαίνει. Και έχουμε πέναλτι. Στο 62ο λεπτό του Αποέλ έχει μεγάλη ευκαιρία. Εδώ ξανά. Παίζει την μπάλα και έρχεται και τον ανατρέπει. Ο Δημητρίου δεν υπάρχει νομίζω καμία αμφιβολία. Σφύριξε ο Πορτογάλος. Ο Γένσεν εκτελεί. Αποκρούει ο Δημητρίου. Ο Γένσεν θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. 1-1 το Αποέλ ισοφαρίζει. Στο 63ο λεπτό η αντίδραση από τον Σοφρόνη τον Αγουστή. Εδώ η εκτέλεση του πέναλτι. Αποκρούει ο Δημητρίου. Φτάνει μπάλα και πάλι στον Γένσεν. Ο Ντένιτς έχει χώρο. Θα κάνει το σουτ. Κοντράρει μπάλα σε παίκτη του Αποέλ και καταλήγει κόρνερ. Μετά την απόκρουση της μπάλας από τον Σάβιτς, το σουτ το δυνατό από τον Ντένιτς. Ο Ζωάο Πέδρο εκτέλεσε το κόρνερ. Έγινε η κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε έξω από τον Γιούστε. Με την εκτέλεση του κόρνερ και την κεφαλιά από τον Γιούστε. Δεν απειλήθηκε ο Μπέλετς. Παπουλής. Φάουλ από τον Γένσεν. Ξανά η προηγούμενη φάση με το φάουλ του Γένσεν στον Παπουλή. Έγινε το σουτ κεφαλιά από κοντά. Ο Ενσούε προλαβαίνει και διώχνει την μπάλα. Ο Μερκής σε κόρνερ. Μακρινό το πλάνο. Έπεσε στο έδαφος ο Ιωάννου. Τον Ενσούε να κερδίζει την μπάλα. Και να περνά φάουλ από τον Ντεμισέτη. Θα βγει η κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά το δυνατό φάουλ. Πέρασε η πάσα του. Μέσα στην περιοχή έγινε το σουτ. Μπάλα θα περάσει έξω. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Με την πάσα προς το μέρος του Ντεβινσέτη. Κάνε κίνηση ο Μπένσοπ. Προσπαθεί να αποφύγει τον Σάβιτς. Κόντρανε η μπάλα. Αποκρούει ο τερματοφύλακας του Αποέλ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Στη τελευταία στιγμή. Κίτρινη κάρτα. Γι' αυτό το φάουλ που έκανε πάνω στον Ντεβινσέτη. Παύλοβιτς κέρδισε η παλιά απέναντι. Ο Αλτάμαρης στην περιοχή έχει ευκαιρία. Προσπαθεί να γυρίσει, τον κλείνουν. Έγινε το σουτ και η απόκρουση από τον Δημητρίου. Μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ. Σουτ από τον Παύλοβιτς από το ύψος της περιοχής. Winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.